Πάμε στην έρευνά μας. Μας έχετε δώσει μια ωραία πάσα γιατί. Ναι, για οι πεπιθήσεις των αγροτών. Ναι. Νομίζω σκέφτεται και ο Θοδωρής το ίδιο. Ναι. Οι πεπιθήσεις των αγροτών είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει γενικότερα. Και το έχουμε στην έρευνα απόψε. Δεν θα το αποκαλύψω ακόμα, θα το δούμε σε λίγο. Τι λένε οι αγρότες σε σχέση με. Σε κάθε κάρτα να λένε, ναι. Βλέπουμε λίγο πού τοποθετούνται. Ναι, θα μας λέτε, έχετε εσείς όλα τα στοιχεία. Ομάδες. Ναι, είναι όλες τις απαντήσεις που έχετε ερευνήσει, τις έχετε ερευνήσει και ανάλογα με το τι ψηφίζει κανείς, με το σε ποια κατηγορία κοινωνική ανήκει, επαγγελματική, πόσα χρήματα έχει. 11 ψηφιακές κατηγορίες. Λοιπόν, θα μας τα πείτε στην πορεία. Καταρχάς, για να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση. 6 στους 10 Έλληνες λένε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε ωφελημένη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι την Ελλάδα. Περισσότερο ωφελημένη. Και αυτό το πιστεύουν οι 6 στους 10 συμπολίτες μας. Και στους αγρότες το ποσοστό είναι 8 στους 10. Στους αγρότες θα το δούμε σε λίγο, το ποσοστό είναι 8 στους 10. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο σουρεάλ. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Όταν έχουν πάρει αυτές τις αγροτικές επιδοτήσεις. Μην πάμε ακόμα στους αγρότες. Αν έχετε την καλοσύνη να το πηγαίνω εγώ βήμα-βήμα, γιατί ξέρω ποιες κάρτες θα δείχνουμε. Okay. Μην μου λέτε προθύστερα, δεν θέλω. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε πάνω σε αυτό που είδαμε τώρα. 6 στους 10 Έλληνες προτιμούν, θεωρούν ότι από τη συμμετοχή της Ελλάδας βγήκε ωφελημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε τι ακριβώς λένε και πώς το λένε και τι έλεγαν πριν από λίγο καιρό. Εάν η Ελλάδα λοιπόν συμπλήρωσε 35 χρόνια από την ένταξή της, η Ελλάδα συμπλήρωσε 35 χρόνια τώρα από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θεωρείται ότι η συνολική αποτίμηση από τη συμμετοχή μας στη χώρα είναι θετική, μάλλον θετική, αρνητική και μάλλον αρνητική. Κύριε Πιερακάκη, και τι λέει το συμπέρασμα? Το 53,5% αθρηστικά θεωρούν ότι η αποτίμηση είναι θετική. Αυτό το οποίο κρύβει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την κάρτα είναι η εξέλιξή της σε ακριβώς σχέση με το παρελθόν. Γι' αυτό και όλα θέλω να δούμε την επόμενη κάρτα. Ναι. Η σύγκριση με το τι δείχνανε οι έρευνές σας πριν από πόσο καιρό, ακριβώς, πριν από 6 μήνες. Η πρώτη μέτρηση έγινε τον Απρίλιο του 2015, η δεύτερη τον Νοέμβριο του 2015 και αυτή είναι η τρίτη που είναι το Δεκέμβριο του 2016. Ωραία. Και το θετικά και μάλλον θετικά, ο φιλοευρωπαϊσμός με μία έννοια, όπως έτσι αποκρισταλώνεται σε αυτή την κάρτα, έπεσε αρχικά από το 69% στο 60% από τον Απρίλιο στον Νοέμβριο του 2015. Και τώρα βλέπουμε το 60 να έχει γίνει αθρηστικά 53,5. Για να τα βλέπουμε με βάση το τι βλέπει και ο κόσμος και να τα καταλαβαίνει, η γκρίζα πλευρά που βλέπετε δεξιά είναι ο Απρίλιος του 2015. Και τότε σχετικά λοιπόν θεωρούσαν απόλυτα θετική την συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 40,6% των ερωτηθέντων. Σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό, όπως βλέπετε, έχει πτωτική πορεία, έχει μεσολαβήσει και η έρευνα του Νοεμβρίου. Και σήμερα, Δεκέμβρη του 2016, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 28,6. Τα νούμερα τα οποία ανέφερα ουσιαστικά αθρίζουν το θετική και το μάλλον θετική ακριβώς, μαζί. Αν ακριβώς τα αθρίσουμε μαζί, το 69 έχει γίνει 60 και το 60 έχει γίνει 53,5. Άρα λοιπόν γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί οι Έλληνες απέναντι στη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργόπουλε? Αυτό είναι σωστό. Και βέβαια, αν δούμε τις πληθυσμιακές κατηγορίες, ακόμα οι Έλληνες εξακολουθούν να είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες θεωρούν ότι η αποτίμηση είναι θετική. Ναι. Θυμίσουμε ότι παραδοσιακά οι Έλληνες ήταν από τους πιο φιλοευρωπαίους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάρα πολλά χρόνια. Μέσα στην κρίση βλέπουμε αυτό το ποσοστό να μειώνεται ραγδαία και μόνο κάποιες ομάδες όπως οι αγρότες, ομάδες που αυτοτοποθετούνται στα άκρα του πολιτικού χάρτη. Ναι. Και επίσης οι φτωχότεροι, αυτοί που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και οι χαμηλότερης μόρφωσης πολίτες, μάλιστα, είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί από τους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν οι λιγότερο φιλοευρωπαίοι είναι οι αγρότες, τα άτομα χαμηλότερης μόρφωσης και αυτοί που έχουν χαμηλότερο εισόδημα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ακριβώς. Διότι όταν θα πάμε στο ευρώ ή δραχμή θα εντυπωσιαστείτε, διότι υπάρχει σε μια πληθυσμιακή ομάδα υπάρχει πλειοψηφία υπέρ της δραχμής. Και μπορείτε να υποθέσετε πάντως, ποια αυτό είναι βλέπουμε, αυτή η ομάδα. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, αυτού του τύπου το δίπολο, όπου οι φτωχότεροι, οι αγρότες, οι επαρχίες, οι λιγότερο μορφωμένοι είναι και πιο ευρωσκεπτικιστές, έτσι δεν είναι. Και δεύτερον, είναι και λίγο φυσιολογικό μέσα στην κρίση. Δηλαδή, η κρίση είναι τόσο μεγάλη που θα ήταν και παράλογο να μην περιμένουμε να δούμε αλλαγές. Πάντως, να πούμε το εξής, ότι ακόμη υπάρχει στην Ελλάδα φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία. Απλώς αυτή η πλειοψηφία μειώνεται. Συρρυκνούται όμως, συρρυκνούται εντυπωσιακά. Το υπάρχει, Χριστίνα, να προεκτείνω την άποψη, Κερίδη. Αφήνουμε το 60% που θεωρούν ότι ωφελήσαμε την Ευρώπη. Ναι. Αφήνω, αυτό είναι ψυχαναλυτικό, θα το δούμε και συνέχεια, υποθέτω. Αλλά το άλλο,
ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται η Ευρώπη στους ανθρώπους ότι είναι η λύση, εντάξει, ότι είναι η λύση, ότι η Ευρώπη είναι η λύση, μαζί με την εμπειρική πραγματικότητα της ζωής τους επί χρόνια και χρόνια και χρόνια, τους κάνει να λένε ένα λεπτό. Αφού είναι η λύση και μου κάνει κακό, είναι κακό. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, δεν ανήκω πάρα πολύ στους αμόρφωτους, ακόμη δεν κατάφερα να είμαι στους ιδιαίτερα φτωχούς. Έχω υπηρετήσει στις Βρυξέλλες, έχω σπουδάσει τα ευρωπαϊκά, αλλά εάν εγώ βρεθώ 100% κακά και η λύση είναι η Ευρώπη, δεν πάει, δεν βγαίνει ο σχολισμός. Αυτό βέβαια είναι η συνολική αποτίμηση της παρουσίας της χώρας από το 81 και μετά. Σύμφωνοι, αλλά κανείς γενικά σκέφτεται το κομμινό. Πάντως εδώ, επειδή εσείς μετράτε εδώ και ένα χρόνο, και αυτό μας ενδιαφέρει τώρα σήμερα να λύσουμε, μάλλον εδώ και 1,5 χρόνο, και η τάση είναι και εκεί έχουμε τη σύγκριση, έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει συντελεστεί μια φοβερή υποχώρηση σε σχέση με το φιλοευρωπαϊκό. Σε τι ποσοστό είναι αυτή η υποχώρηση? Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε και συγκριτικά στοιχεία για το πόσο μειώνονται τα ανάλογα φιλοευρωπαϊκά, ας πούμε, ποσοστά σε άλλες χώρες. Σωστό. Στην Αυστρία, ας πούμε, που έχουμε μία εκτόξευση των ακροδεξιών. Επίσης στη Γαλλία, με την εκτόξευση της Λεπέν, έχουμε τέτοιου είδους συγκριτικά στοιχεία? Είναι πιο ευρωσκεπτικιστές οι Αυστριακοί και οι Γάλλοι? Όπως είπε ο Δημητρής, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτή η τάση. Βέβαια δεν μπορούν να γίνουν απευθείας συγκρίσεις, γιατί σε κάθε έρευνα η μεθοδολογία είναι λίγο διαφορετική. Ναι, ναι. Η Eurostat κάνει έρευνες. Να το πούμε αλλιώς, θα περίμενε κανείς η Ελλάδα να είναι η πιο ευρωσκεπτικιστική μετά από 26% πτώση του ΕΠ. Δεν είναι η πιο ευρωσκεπτικιστική. Ναι, γιατί νομίζω ότι ο φόβος της αποχώρησης από το ευρώ είναι μεγαλύτερος από το πρόβλημα που έχει συμμετοχή. Αυτό σε εμάς που συνομιλούμε με το εξωτερικό, ειδικά με τους Αγγλοσάξονες, είναι η μεγάλη απορία. Δηλαδή όλοι στην Αμερική και στην Αγγλία ρωτούν και ξαναρωτούν και δεν μπορούν και να κατανοήσουν το γιατί. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούν και πρέπει να τους το εξηγήσεις και να τους πεις όλα αυτά. Το φόβο, το ότι είμαστε στη γεωστρατηγική περιοχή, αυτή την ανασφαλή, το ρουτούρου. Δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί. Μάλιστα. Η Ελλάδα επιμένει. Λοιπόν, Αγγελική, θέλω να πάμε στην επόμενη. Ξέρω ότι θες να σχολιάσεις και τα μέχρι εδώ, αλλά θέλω να δεις την επόμενη κάρτα πρώτα και μετά θα ακούσεις το σχολείο σου. 8 στους 10 αγρότες, γιατί βλέγαμε πριν 6 στους 10 γενικώς, 8 στους 10 αγρότες όμως πιστεύουν ότι από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ωφελημένη βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λένε ποιοι αυτό? Οι αγρότες, οι οποίοι έχουν πάρει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Ναι, οι αποδέκτες κοινής αγροτικής πολιτικής. Είναι και οι οποίοι, λόγω της κοινής αγροτικής πολιτικής ακριβώς, έχουν κερδίσει και κάποια πράγματα. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι κάποιες καλλιέργειες δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα λόγω ακριβώς της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αλλά υπάρχει ένα άλλο. Όχι, δεν επιτρέπονται. Επιτρέπονται, απλώς δεν επιδοτούνται. Ναι, δεν επιδοτούνται. Να πας και κάνουν ό,τι θέλεις. Να θυμίσουμε ότι η Ευρώπη δίνει το μισό προϋπολογισμό της για τους αγρότες. Και επειδή η Ελλάδα έχει μεγάλο αγροτικό τομέα, ωφελείται πάρα πολύ. Από αυτό. Άλλαξε η ύπεθρος. Πρώτα από τα στοιχεία αυτά αναδεικνύεται ότι η ευρωπαϊκή ιδέα είναι ταυτισμένη στο ελληνικό συλλογικό υποσυνείδητο με τα κοινοτικά κονδύλια και μόνο με αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Φυσικά η ευημερία είναι μια πολύ σημαντική διάσταση, έτσι, ειδικά όταν έχει στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης όπως το ευρωπαϊκό όραμα επαγορεύει. Και αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Αλλά η Ευρώπη, ειδικά για τη δική μας χώρα που είναι τόσο εκτεθειμένη σε γεωπολιτικούς κινδύνους, μην ξαναλέμε τα ίδια, και τόσο πολύ ευάλωτη από πάρα πολλές πλευρές και έχει και αυτή την Οθωμανική παράδοση, δεν πέρασε ο διαφωτισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα υπάρχει μια πολιτισμική υστέρηση, ας πούμε, που οφείλεται σε ιστορικούς λόγους. Δεν είναι μόνο τα κοινωτικά κονδύλια. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος αποκλεισμένος, ακόμα και κάποιος που χάνει το στάτους που είχε. Δηλαδή ένας μέσος αγρότης. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Μπορεί να καταλάβει μόνο την επιδίωση προσωπική σου κατάσταση. Μα είναι χαρακτηριστικό πάνω σε αυτό που λες, ότι άκουγα σήμερα έναν αγρότη, νομίζω ήταν στο δελτίο του Sky, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι μα ζητάνε να πληρώσουμε φόρους, να πληρώσουμε εισφορές. Ναι. Δηλαδή και σωστά τους φαίνεται αδιανόητο και τον σωστά ανθρώπων. Το λέει, και έχουν δίκιο γιατί. Απόλυτα. Ναι. Γιατί περάσαν δεκαετίες. Δεν είναι το 2015 με το ΣΥΡΙΖΑ που έγινε αυτό. Περάσαν δεκαετίες στους οποίους οι αγρότες ήταν πιο ίσοι έναντι των λόγων από τους υπόλοιπους. Για τα ψηφουλάκια. Ναι, και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο που αναδεικνύεται και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το βάθος της απλοϊκής σκέψης που κυριαρχεί στη χώρα μας. Είναι φοβερό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ
προφανή, απλά και, δεν, και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει και πολύ. Δεν υπάρχουν άλλε σχόλια. Μην βιάζει για την εκλογική σκέψη, γιατί έχουμε μέλλον ακόμα απόψε. Λοιπόν, έχουμε και άλλε κάρτε. Αναρωτιέμαι αν θα προδώσω βέβαια κάποιο στοιχείο που είναι σε κάρτα σε επόμενη πάλι για του αγρότε. Ναι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι 7 στου 10 αγρότε πιστεύουν ότι η Ελλάδα βγήκε ζημιωμένη στον τομέα τη οικονομία από την παρουσία τη στην Ευρώπη. Ζημιωμένη. Μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά. Τα μνημόνια καταστράφηκε. Και πριν από τα μνημόνια, ότι υπάρχει ένας δείκτης, πραγματικά τον οποίο δεν, και εμείς οι φιλοευρωπαϊστές δεν τολμούμε να αγγίξουμε και να πούμε τι. Ότι μεταξύ 1950-1980 η Ελλάδα αναπτύχθηκε με 5%, 1980-2015 αναπτύχθηκε με 1%. Δηλαδή από το 5% ετησίως, έναν φιλόδοξο. Και και το χρέο πήγε στο 1. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει η Ευρώπη. Μπορεί να φταίει και ο Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί να φταίνει και χίλιοι δυο άλλοι μύργοι παράγοντες και βεβαίως το κακό μας στο κεφάλι. Αλλά είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να κάνουμε. Και το δεύτερο, για να μην κατηγορούμε μόνο τους αγρότες, το πολιτικό μας σύστημα, και όχι τα ψηφουλάκια μόνο, το πολιτικό μας σύστημα και δικαίως είχε και αισθήματα ενοχής απέναντι στον αγροτικό κόσμο, τον οποίο είχε παραπεταμένο για δεκαετίες, μέχρι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος άλλαξε αυτό και βεβαίως στη συνέχεια με το που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και πετά, αλλά το οποίο είμαστε στο άλλο άκρο. Πολύ περισσότερο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, Χριστίνα. Έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο αυτό. Και ήταν τα υπομονωμένα παιδεία και το μένει και το διάλειμμα. Θέλω να πάω σε διάλειμμα ένα κύριο Ιερακάκη. Σε αυτό που λέγανε στην συνοδευτική έκθεση που έκανε για την έρευνά μας ο κύριος Μαρατζίδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναφέρει τα στοιχεία από την δεκαετία του 80 από το Ευρωπαρόμετρο. Και τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι πάντα υπήρχε φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία στην Ελλάδα σχετική, αλλά εκτοξεύτηκε όταν άρχισαν οι επιδοτήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στα επόμενα, πριν πάμε σε διάλειμμα μάλλον, θέλω να δούμε δύο κάρτες ακόμα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. 4 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι σε 10 χρόνια από σήμερα η Ελλάδα θα έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 4 στους 10. Υπάρχει διάχυτη απεσιοδοξία σε πολλές ερωτήσεις. Φαίνεται ότι οι Έλληνες δεν πιστεύουν ότι θα βγούμε εύκολα από την κρίση και είναι απεσιόδοξοι και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας. Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο απεσιοδοξία. Μήπως σε ένα βαθμό είναι και ρεαλισμός κάποια από αυτά που ακούμε. Όπως ας πούμε το επόμενο που θα σας δείξω τώρα, 6 στους 10 Έλληνες λένε ότι σε 10 χρόνια από σήμερα θα υπάρχουν ακόμα capital controls. Και αναρωτιέμαι μήπως είναι πιο ρεαλιστές από κάποιους οι οποίοι μας έλεγαν τη Δευτέρα θα σταματήσουν, έλεγε ο Πρωθυπουργός όταν έκανε το δημοψήφισμα. Και τι δεν είπε, δεν το λέω εκείνο. Αλλά ας πούμε, θυμάμαι την κυρία Κατσέλη να λέει που ήταν στέλεχος τραπεζικό. Ότι τελειώνουν τα capital controls. Και πολύ φοβάμαι ότι ο κόσμος εν τη απλοϊκότητά του μπορεί να έχει καταλάβει καλύτερα τι γίνεται. Πιστεύουν ότι σε 10 χρόνια, 6 στους 10, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε σε κρίση. Πάντως την είχαμε αυτή την κουβέντα. Έχει σημασία να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ότι όταν είσαι μέσα στην κρίση δεν μπορείς να δεις το θετικό, είναι αδύνατον. Και την είχα την κουβέντα με τον Στάθη Καλύβα, τον καλό μας συνάδελφο από το Yale και φίλο Ολωνών εδώ πέρα, ο οποίος στους Δελφούς, γιατί στους Δελφούς παρουσιάστηκε και η έρευνα αυτή και έγινε μεγάλη κουβέντα, μας έλεγε το χαρακτηριστικό ότι το Φεβρουάριο του 49. Το Φεβρουάριο του 49, ο Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα θεωρούσε ότι ο πόλεμος εμφύλυμος θα συνεχιστεί και ότι η Ελλάδα θα μείνει κατεστραμμένη. Αντιθέτως, ξέρουμε ότι τελείωσε πολύ γρήγορα, η Ελλάδα εκτοξεύτηκε αναπτυξιακά και φτάσαμε να έχουμε ένα αξιοζήλευτο δυτικό επίπεδο. Θέλω να πω ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, αρκεί να το πιστέψουμε. Γι' αυτό ακόμα ο κόσμος βέβαια λοιπόν, ζει μέσα. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε ευρώ ή δραχμή. Είναι πολύ κεντρικό ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα που εξακολουθούν να μας το θέτουν και απ' έξω. Έχει σημασία να δούμε τι λέμε εμείς, τι πιστεύουμε εμείς και τι θέλουμε εμείς. Και έχει σημασία να δούμε τι πιστεύουμε ανάλογα με το ποιοι είμαστε. Νομίζω ότι εκεί θα δείτε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε λίγο. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην ερευνά μας. Να σας πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα σας δώσουμε και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το τι γίνεται με τον κύριο Τσακαλώτο και με τον κύριο Τσίπρα, διότι είναι κεντρικό θέμα στο πώς βαδίζει η διαπραγμάτευση, αλλά αυτά σε λίγο. Πάμε πρώτα να δούμε τι λέει η κάρτα για το ευρώ και τη δραχμή, τι λένε τα στοιχεία της διανέωσης, κύριε Πιερακάκη. Στους τρεις Έλληνες θέλουν την επιστροφή στη δραχμή αυτή τη στιγμή. Ναι. Το ποσοστό αυτό έχει εξελιχθεί μέσα στον χρόνο. Δηλαδή, όταν πρωτομετρήσαμε τον Απρίλιο του 2015, ήταν κοντά στο 20%, ήταν 20,7%. Ναι. Να δούμε πρώτα πόσοι θέλουν να μείνουν στο ευρώ. Ναι. Από τον Απρίλιο του 2015, 73,4% πέφτει στο 65,3% μετά το πυκνό καλοκαίρι του 2015. Ναι.
Και μετά στα σημερινά νούμερα, τα νούμερα του Δεκεμβρίου του 2016, πέφτει ακόμα στο 59,6%. Λοιπόν, είναι μια πολύ εντυπωσιακή πτώση 14 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε 1,5 χρόνο. Έτσι. Και μάλιστα το εντυπωσιακό ποιο είναι τώρα, ότι η πεποίθηση ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ πέφτει την ώρα που το κόμμα που το αμφισβητούσε θεωρητικά λίγο αυτό ή τουλάχιστον κρατούσε αποστάσεις είναι πια στην κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα είναι και η αντιπολίτευση υπέρ του ευρώ και η κυβέρνηση υπέρ του ευρώ και όμως πέφτει το ποσοστό αυτό. Για δείτε το λίγο αυτό, έχει μεγάλη σημασία. Η κοινοβουλευτική και η κοινωνική πλειοψηφία φαίνεται να μην κινούνται παράλληλα. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και τη δραχμή από την άλλη μεριά, τι λέει ένας στους τρεις Έλληνες πλέον επιθυμούν την επιστροφή στην δραχμή. Λοιπόν, εδώ από όλα αυτά που έχετε ψάξει, βρήκα και θεώρησα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι το λένε αυτό και με βάση τι λένε με βάση το εισόδημά τους οι άνθρωποι. Να πούμε ότι όλες οι πληθυσμιακές ομάδες εξακολουθούν να προτιμούν πλειοψηφικά την παραμονή στο ευρώ, με την εξαίρεση συγκεκριμένων πολιτικών χώρων και αυτών που έχουν πρόβλημα οικονομικό. Μπράβο, αυτή όμως είναι βασική εξαίρεση η δεύτερη. Γιατί καλά οι πολιτικοί χώροι αλλάζουν. Αλλά το οικονομικό εισόδημα όσο δεν αλλάζει, φοβάμαι ότι δεν θα αλλάζει και η άποψη. Ακριβώς. Αυτή η χώρη. Για να ξεκινήσουμε πρώτα από το οικονομικό εισόδημα. Έχουμε ζητήσει από τους ανθρώπους να μας πούν τάξη μεγέθους εισοδήματος, αλλά τους ζητήσαμε και να μας πούν εάν τα βγάζουν πέρα οικονομικά. Και αυτό διατρέχει όλες τις ερωτήσεις και βλέπουμε ότι αυτοί που λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα θέλουν να επιστρέψουμε στη δραχμή σε ποσοστό 50%. Μόνο 43,4% θέλουν να παραμείνουμε στο ευρώ. Η μόνη περίπτωση και μόνο ομάδα λοιπόν ότι στην εδώ από τους, για να το δούμε έτσι να το καταλάβει ο κόσμος που βλέπει την κάρτα, δεν τα βγάζω πέρα. Το 43,4% θέλει να μείνουμε στο ευρώ από αυτούς που δεν τα βγάζουν πέρα. Το 50% θέλει να πάμε στη δραχμή. Αυτός που είναι άνετος οικονομικά από την άλλη, επιλέγουν με 75%, 3 στους 4 να παραμείνουμε στο ευρώ και μόνο 1 στους 5 θέλει να φύγουμε, να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα. Άρα γίνεται ταξικό το θέμα του νομίσματος. Εντελώς ταξικό. Εντελώς ταξικό το θέμα του νομίσματος, έχει δίκιο η Αγγελική και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κεντρικό συμπέρασμα από αυτή την έρευνα. Και υπάρχει ένα άλλο κεντρικό συμπέρασμα που υπονοείται, ότι αν προκύψει, αν ο κανένας των δημοσκοπήσεων γίνει ένας χαρισματικός δραχμιστής ηγέτης, αλλάζουν όλα, έτσι. Ακριβώς γιατί είναι και πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω και αυτό είναι σωστό. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Ναι. Αν δούμε και συνολικά τα αποτελέσματα, βγαίνει ένα προφίλ του τι ψάχνουν οι Έλληνες πολιτικά. Και αυτό που ψάχνουν, σύμφωνα και με την έκθεση του κ. Μαρατζίδη που έκανε την έρευνα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν διατίθεται στο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν είναι ευτυχώς. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά, αν υπάρχει κάτι σαν και αυτό που ψάχνει κάποιος, μπορεί να, μπορεί να σταματήσουν τα άκρα, μπορεί να σταματήσουν οι συμπεριφορές οι οποίες είναι όντως η αγορά πάντα καλύπτει. Η αγορά πάντα καλύπτει το κενά. Ο κύριος Μαρατζίδης, πάντως, στο ραδιόφωνο που συζητάγαμε αυτό το θέμα, αποκάλεσε αυτό το φαινόμενο που απεικονίζεται από την έρευνα τραμπισμό. Ο ελληνικός τραμπισμός. Λείπει ο Έλληνας Τραμπ. Μαζί με τα οικονομικά, όταν το δούμε μαζί με τα συμπεράσματα στα οικονομικά που θα συζητήσουμε σε μετά χρόνο. Δεν θα πρέπει να περάσει έτσι απαρατήρητο. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλη αυτή η αύξηση του ποσοστού συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι, δηλαδή και ο πολίτης δεν μπορεί να είναι και αμέτωχος αυτό το οποίο του συμβαίνει και να είναι παρατηρητής και σχολιαστής. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον έχει οδηγήσει στα άκρα, λέει γιατί να θέλω το ευρώ. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο ακόμα πιο σημαντικό από όλα αυτά που συζητάμε για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα των 2 μεγάλων κομμάτων, είναι πολυκομματικό το σύστημα. Η ψήφος αντί, η αντισυστημική ψήφος, κύριε Κουβαρά, βρίσκεται στα άκρα του πολιτικού φάσματος, αριστερά και δεξιά. Και γι' αυτό περιμένω να δω και την δραχμή πώς κατανέμεται πολιτικά. Αυτό σημαίνει. Κομματικά εννοείται. Κομματικά πολιτικά. Αυτό σημαίνει, προσέξτε το, ότι δυσκολεύεται να συνεργαστεί. Δηλαδή, ακόμα και η πλειοψηφία να γίνει στην κοινωνία, είναι διασπασμένη κομματικοπολιτικά. Ναι. Ο μόνος τρόπος για να ενωθεί πολιτικά είναι μέσα από δημοψήφισμα. Δηλαδή, ενώ το ναι στο ευρώ, η φιλοευρωπαϊκή πτέρυγα έχει μια ιδεολογική συνοχή και συνεκτικότητα στο μέσο του πολιτικού φάσματος και γι' αυτό μπορεί και κυριαρχεί,
Το αντί, ο μόνος τρόπος για να βγει μπροστά, ακόμα και αν είχε και την πλειοψηφία, ακριβώς λόγω της πολιτικοκομματικής του διάσπασης, ο μόνος τρόπος για να βγει μπροστά πλειοψηφικά και να επιτροπήσει είναι μέσα από μια δημοψηφισματικού χαρακτήρα δημοκρατία. Γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε το δημοψήφισμα και γι' αυτό όσοι θα το ήθελαν θα ξανακαταφύγουν σε δημοψηφισματικού τύπου λύση. Είναι σωστό. Γιατί μέσα από τη Βουλή μήπως κάποιοι από αυτούς τρώνουν και το χαλί. Ναι. Κάποιοι από αυτούς. Αυτό να το δεν δούμε, είναι λοιπόν. Όλα αυτά αθώα. Οι μόνοι πολιτικοί χώροι, γιατί ζητήσαμε να αυτοπροσδιοριστούν πολιτικά σε, από άκρα αριστερά ως άκρα δεξιά, οι μόνοι πολιτικοί χώροι οι οποίοι είναι πλειοψηφικά υπέρ για να δούμε τα είναι κόμματα. Άκρα αριστερά και άκρα δεξιά. Για να δούμε με βάση τα κόμματα τι λένε εδώ. Για να το δούμε εδώ. Δείτε εδώ, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου διασπασμένοι ανάμεσα στο ευρώ και τη δραχμή. Το 51,6% λέει ευρώ, το 40,2% λέει δραχμή και το 8,3% λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, που σημαίνει ότι εντάξει. Προφανώς έχω τις αμφιβολίες μου για το ευρώ, γιατί όταν δεν γνωρίζω και δεν απαντώ, μάλλον το σκέφτομαι. Έτσι δεν είναι. Σωστή. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Αυτή είναι η τότε ψηφοφόροι ή τώρα είναι η ψηφοφόροι. Είναι δομισμένο με βάση τους ψηφοφόρους των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. Οι ψηφοφόροι του Σεπτέμβρη του 2015. Αλλά το Σεπτέμβρη του 2015 είχε ήδη γίνει η διάσπαση. Ναι, αλλά να το πούμε, γιατί είναι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ ο τότε. Ναι, είναι ότι ψηφίσατε στις τελευταίες εκλογές. Είναι πολύ σκληρό το 50. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι πιο απλά, όπως βλέπετε. Το ίδιο είναι και στο ΠΑΣΟΚ, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το οποίο θα δούμε, εγώ το είδα έτσι πολύ προσεκτικά σε όλες τις κάρτες. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι ακόμα πιο φιλοευρωπαϊκή από τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάποιες κάρτες, ναι, υπερβαίνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ο φιλοευρωπαϊσμός, το ίδιο και το ποτάμι. Και έχουμε δύο κόμματα στα οποία δραχμή είναι πλειοψηφία. Και η πλειοψηφία, πού είναι η δραχμή πλειοψηφία, για πείτε τα. Ουσιαστικά στη Χρυσή Αυγή καταρχήν με 74%. Στο ΚΚΕ, συγγνώμη, 3, στο ΚΚΕ με 52% και στους ανεξάρτητους Έλληνες με 68,8%. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, το ΚΚΕ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι για κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις ένα στους δύο ψηφοφόρους του λέει. Είναι πιο ασθενή. Γιατί το ΚΚΕ αρνείται και να απαντήσει σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις. Είναι πιο αποστασιοποιημένο από αυτά τα διλήμματα. Σωστά. Η Χρυσή Αυγή όμως βλέπουμε εδώ ότι είναι μια βαθιά αντιευρωπαϊκή δύναμη κατά του ευρώ, υπέρ της δραχμής, είναι φανερό αυτό. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση που υποτίθεται δίνει μάχη να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ, εδώ εμφανίζονται να έχουν μια πλειοψηφία από κάτω, εκλογική βάση, που οι δύο στους τρεις είναι υπέρ της δραχμής. Πάντως βλέπετε το πλεονέκτημα του μεσαίου χώρου, του ευρωπαϊκού χώρου εδώ, να το πούμε και αυτό γιατί λέμε όλα τα ζωφερά. Πλεονέκτημα γιατί και στο εσωτερικό του είναι πιο συνεκτικός, δηλαδή δεν είναι διασπασμένη η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι διασπασμένο το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο που είναι διασπασμένο ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό εννοώ. Ναι. Αλλά και μπορεί να συνεργαστεί μεταξύ τους πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τα δύο άκρα του πολιτικού φάγματος που είναι πολύ δύσκολο σε μια κοινοβουλευτική, όχι δημοψηφισματική δημοκρατία. Ναι, να κάνω μια ερώτηση που επειδή φοβούμαι ότι μαντεύω την απάντηση θα την μετατρέψω σε παράκληση. Έχετε ρωτήσει καθόλου ή σκέφτεστε να ρωτήσετε εκείνη η παράκληση, τι θα πει πηγαίνουν στη δραχμή. Αν δηλαδή ο κόσμος που έχει αυτήν την άποψη, που είναι απόλυτο δικαίωμά του, είτε δημοψηφισματικά είτε κοινοβουλευτικά, αν συνειδητοποιεί πώς γίνεται αυτό. Όχι τι σημαίνει εκτραγωδήσεις, πώς γίνεται αυτό. Αυτό χρειάζεται το λέω, δική, το λέω αυτό, ξέρετε γιατί. Διότι πριν από μερικές εβδομάδες είδα συμπτωματικά τελείως το Γιάννη το Στουρνάρα σε μία από τις πολύ συχνές παρεμβάσεις του να τραβάει μία σχεδόν κατατρομοκρατική περιγραφή του τι σημαίνει Brexit και μετά από λίγο τον ΣΕΒ στα αυτά τα bulletin, τα δελτία, τα εβδομαδιαία βγάζει να κάνει μια πιο ψύχρεμη αλλά και αυτή έντονη που περιγράφει για όσους το θέλουν πως είναι αυτό το πράγμα. Διότι ξέρετε και εγώ θέλω να ζήσω για πάντα. Αν με περιγράψεις στα 95 μου σε μια απόλυτη φυσική κατάρρευση. Ναι, αλλά αυτό είναι και το πλεονέκτημα της δραχμής, Αντώνη. Αυτή η εμφυσιμία και αυτή η επιβολία, όπως έγινε και με το Brexit, το remain το ξέρουμε, το ευρώ το ξέρουμε, αυτό, το άλλο δεν το ξέρουμε και αυτό, τώρα το ανακαλύπτουμε και μέσα στο Brexit έχουμε πολλά τύπου Brexit. Γι' αυτό το μετατρέπω σε παράκληση, διότι στην Αγγλία, όπου όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, ψήφισε και δεν είναι κάτι το οποίο συζητιέται, δεν είχε υπάρξει πιστική περιγραφή τι ήταν το Brexit. Τώρα που αρχίζει είναι λίγο αργά. Εσύ που είσαι υπέρ του ευρώ λοιπόν και όλοι εμείς εδώ πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη. Εγώ είμαι υπέρ του ευρώ αλλά πιστεύω ότι δεν απάντησαν. Τους έχει υποβάλει αλλά ένα ερώτημα, παράκληση, δεν έχουν απαντήσει. Μιλάμε μόνο εμείς. Η απάντηση είναι ότι χρειάζεται ειδική έρευνα για να φτιάξουμε τα perception. Ποιοτική, με πάνελες, να ρωτήσουμε τι πιστεύετε, τι ξέρετε.
για το και θέμα. Και να τσεκάρει τι ξέρει ο άλλος. Ακριβώς. Ναι. Την οποία δεν έχουμε κάνει ακόμα και δεν ξέρω αν. Πάρτε το παράκλητο. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση για το αυτό. Όταν λέει, ας πούμε, ο κύριος Τουρνάρας κατά της δραχμής, όταν λέει ο ΣΕΒ κατά της δραχμής, η αίσθησή σας είναι ότι ανεβαίνει το ποσοστό της δραχμής ή κατεβαίνει. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε καθημερινές έρευνες και λιόμενες. Είναι λίγο προβοκατόρικη η ερώτηση, αλλά νομίζω όλοι υπονοείται και δεν θα το σκέφτεστε. Αυτή μην την κάνετε. Πάντως, ξέρετε ποιος βγήκε υπέρ του ευρώ πάρα πολύ δυναμικά το 12 και το θυμάμαι τώρα γιατί ξαναδιάβαζα την καθημερινή. Ο Άνθιμος, ο Μητροπολίτης. Και ίσως χρειάζονται τέτοιες φιγούρες να βγουν υπέρ του ευρώ. Διότι ακριβώς όπως το λέτε, όταν βγαίνει ο Στουρνάρας ή ο ΣΕΒ, ενδεχομένως ένας κόσμος δεν τους ακούει. Τον Άνθιμο, γιατί θα δούμε τώρα τι ρόλο έχει η Εκκλησία. Μάλιστα, σε λίγο. Είναι πιο πιστικό. Ένα αστερίσκο. Ναι. Λοιπόν, αποκαλούμε την έρευνα τι πιστεύουν οι Έλληνες. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι τι λένε ότι πιστεύουν οι Έλληνες. Βέβαια. Σωστά. Άρα εκ των πραγμάτων σκεφτόμαστε ίσως και να κάνουμε και μια έρευνα για το τι κάνουν οι Έλληνες. Ναι. Σε κάποια πράγματα. Ναι. Και να κάνουμε και μια παρένθεση για να πούμε κάτι σημαντικό. Ότι δεν είμαστε οργανισμός που κάνει δημοσκοπήσεις. Είμαστε οργανισμός που κάνει έρευνες για την ανάπτυξη και για την κοινωνική συνοχή. Ναι. Αυτό, αυτό εδώ είναι ένα εργαλείο για εμάς για να σχεδιάσουμε πολιτικές προτάσεις για θέματα που αγγίζουν εδώ. Είναι ένα εργαλείο για να καταλάβουμε αν όχι ποιοι είμαστε, ποιοι νομίζουμε πως είμαστε ή ποιοι λέμε πως είμαστε. Και είναι ένα εργαλείο για εκείνους που θέλουν να εφαρμόσουν πολιτικές και προτάσεις στην Ελλάδα. Ναι. Να λάβουν υπόψη τους ποιους αφορούν. Αν αυτοί που θέλουν να εφαρμόσουν πολιτικές στην Ελλάδα αρχίζουν να λαμβάνουν υπόψη τους έρευνες, κάτι θα αλλάξει, αλλά δεν ξέρω αν αρχίζει. Θα εκλαγείτε. Και όμως, η σωστή διατύπωση είναι αν αυτοί που προτίθενται να εφαρμόσουν εδιάβαζαν τέτοιες έρευνες, θα είχαμε αρκετή διαφοροποίηση τοποθετήσεις. Πάντως θα έπρεπε να είχαμε. Σας διαβεβαιούμε ότι πλέον τις διαβάζουν. Δεν ξέρουμε τι κάναν πριν από εμάς, αλλά έχουμε εκπλαγεί. Έχω τον πειρασμό να αρχίσω να σας λέω τα οικονομικά που μου απαγορεύσατε. Αλλά αν το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τη γοητεία της ευρωπαϊκής ιδέας στη χώρα μας, σίγουρα αυτό δεν γίνεται με τη δικτραγώδηση των επιτόσεων της δραχμής από τον Γιάννη Στουρνάρα ή το ΣΕΒ. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και οπωσδήποτε δεν αρκεί κινδυνολογία. Πρέπει να υπάρξει ελπίδα. Δεν γίνεται να κρατήσει τον κόσμο με την τρομοκρατία. Ελπίδα και μια πρόταση κάπως πιστική. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κτλ. Πάντως και, τα... και κάποια αστεία επιχειρήματα του τύπου, θυμάμαι ένας πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μου έλεγε εδώ έξω από το Άξιον τι ωραία που περνούσαμε τη δραχμούλα, κουδούνιζαν στην τσέπη μας. Και του έλεγα, είμαστε κάνουμε όμως για να μην δημιουργήσει εντυπώσει, ήταν ο βουλευτής από αυτούς που φύγανε μετά. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το γύρισε. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν τώρα στο χάρτη. Είχα πάει στη Λαϊκή Ενότητα. Δεν υπάρχουν όμως στο χάρτη. Παρά το γεγονός ότι το 33% σκέφτεται τη δραχμή. Εμείς οι φιλελεύθεροι να ξεπεζέψουμε και να χρησιμοποιήσουμε πιο έξυπνα τα όπλα που έχουμε. Συνασπιζόμενοι και με τον Άνθιμο και τον κάθε Άνθιμο, το λέω επίτηδες αυτό και το φέρνω γιατί διάβασα το άρθρο στην Καθημερινή και πραγματικά ήταν εξαιρετικά πιστικό και μιλάει σαν. Βεβαίως δεν θα έπρεπε να είναι μόνο στην Καθημερινή και σε άλλα πιο λαϊκά. Να πούμε, λοιπόν, έντυπα, αν θέλουμε να έχουμε πιστοσύνη. Για πάμε, μια και λέτε αυτό, θέλω να πάμε να δούμε κάτι άλλο που είχε επίσης πολύ ενδιαφέρον. Πώς αισθάνονται οι Έλληνες απέναντι στη Ρωσία, το υποθέτετε φαντάζομαι, έτσι. Ένα στους τρεις Έλληνες πιστεύουν. Κύριε Περακάκη. Πιστεύουν πως αντί για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καλύτερο η Ελλάδα να συμμαχήσει με τη Ρωσία. Τώρα, αυτό πως έχει προκύψει. Ναι. Έχουμε θέσει το ερώτημα. Αντί τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, μήπως τα συμφέροντα της Ελλάδος διασφαλίζονται περισσότερο με μια προνομιακή σχέση ή συμμαχία με κάποια από τις παρακάτω χώρες. Έχουμε αφαιρέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Κάποιοι απαντούν βέβαια αυθόρμητα, διαφωνώ να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλειοψηφία. Πλειοψηφία, ακριβώς. Το 37% μάλλον, το μεγαλύτερο. Να το, εδώ το βλέπουμε, κύριε Πιερακάκη. Ακριβώς. Αλλά ένα 33,4% απαντά με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία. Ένα 10% λέει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 6% λέει με την Κίνα και 37% λέει να διαφωνώ, να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Αυθόρμητες απαντήσεις. Αυθόρμητες απαντήσεις. Έρχεται και κομματικά αυτό, όπως μοιράζεται. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι εμείς την κάναμε αυτή την ερώτηση πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2015 επί διαπραγμάτευσης όταν υπήρχε συζήτηση ταξίδια στη Ρωσία κτλ. Στη συνέχεια τον Νοέμβριο βρήκαμε ότι υπήρχε μια πτώση. Τον Απρίλιο είχαμε ένα 30% που ήθελα να πάμε με τη Ρωσία.
συζητιόταν το θέμα. Ναι. Ήταν δικαιολογημένο σε κάποιο βαθμό. Μετά πέφτει. Το Νοέμβριο έπεσε στο 24,5%. Και τώρα ξανανεβαίνει. Και τώρα ξανανεβαίνει στο 33,4%. Γιατί αυτό, διότι πήγαμε τότε στη Ρωσία με το καλό. Μας είπε η Ρωσία, γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε, γυρίστε, πηγαίνετε στο Δουνουτού. Λοιπόν, και τώρα το πήραμε το μήνυμα. Τώρα όμως, επειδή η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, το έχουμε ξαναρχίσει στο σενάριο. Δύο πράγματα. Επιβεβαιώνει καταρχήν ότι δεν υπάρχει πιο γρήγορος τρόπος για να κάνεις κάποιον εχθρό σου από το να του δανείσεις χρήματα. Αυτό είναι ένα τους αιώνες. Οι πιο μισητοί άνθρωποι όλου του κόσμου ήταν πάντοτε οι τραπεζίτες. Άμα δώσεις τον καλύτερο σου φίλο λεφτά, έχει χαλάσει η φιλία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και περί αυτού πρόκειται. Η Ρωσία, η οποία αρνήθηκε να μας δανείσει, είναι η πιο δημοφιλής. Το δεύτερο που θέλω να προσέξετε, διότι η Ρωσία αρχίζει και παρεμβαίνει στις εκλογές μας στη Δύση. Θα δούμε πώς παρενέβη στην Αμερική. Είναι μια ανοιχτή έρευνα αυτή. Οπωσδήποτε παρεμβαίνει στην Γαλλία σήμερα. Η καμπάνια του Μακρόν έχει δεχτεί 5.000 επιθέσεις ιντερνετικές και η Λεπέν έχει πάρει δάνειο από Ρωσική Τράπεζα. Προσέξτε το. Ναι. Λοιπόν, ένας τρόπος ανάσχεσης της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας κάνω τώρα το σενάριο, καθώς ερχόμαστε. Υπάρχει ο φόβος της παρέμβασης Κρεμλίνου στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με κόμμα χρηματοδοτούμενο αμέσως ή αμέσως από τη Μόσχα, για να συγκρατήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Εννοείται όσο υπάρχει ο Κώστας Καραμάλης, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Γιατί το λες αυτό? Γιατί εγώ μιλάω για συμφέροντα. Έγινε μέχρι και απόπειρα δολοφονίας του πρώην Πρωθυπουργού λόγω του πολιτικού του έρωτα με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει αυτή η δικαστική εκδοχή. Πώς θα αλλάξουν όλα τα πράγματα? Αυτή πάνω, είναι μια ιστορική παρακαταθήκη, η οποία για τη Νέα Δημοκρατία είναι. Ναι. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα εκπλαγώ εγώ, θα είναι το μη σύνηθες να μην υπάρξει τέτοια παρέμβαση. Δεν θεωρώ ότι η Ρωσία κερδίζει τις εκλογές για τους εθνικιστές, ξενόφοβους, αντιευρωπαϊστές. Ο λαός τα κάνει αυτά. Αλλά θα ήταν αφελές να πιστέψουμε ότι αυτή τη στιγμή το Κρεμλίνο δεν παίζει ένα πολύ έξυπνο ρόλο χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Μάλιστα, τα μέσα οικονομικά αυτό, που έχει. Ενδιαφέρον να το δούμε λοιπόν αυτό πώς θα παίξει τις επικείμενες εκλογές. Και λοιπόν, κόδωνα κινδύνου στους αφελείς της ελληνικής πολιτικής. Εκεί θα αναδειχθεί ο ρόλος των καραμαλικών. Εκεί θα φανεί. Επειδή ρωτήσατε πολιτικά πώς αυτό προχεί, πώς φαίνεται, δεν θα πούμε ένα κόμμα. Αλλά στους Έλληνες που αυτοπροσδιορίζονται ως ακροδεξιοί, η Ρωσία είναι πλειοψηφική επιλογή. 54%. Ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον διότι η ΑΝΕΛ, να θυμίσουμε, ο Πάνος Καμένος βγήκε με επίσημη πρόταση να γίνουμε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάπου εδώ θα μπερδευτούμε. Να γίνουμε ομπλάστ της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν πάση περιπτώσει. Μάλλον δεν θα γίνουμε ούτε το ένα. Όμως δείχνει ότι λοιπόν υπάρχει και επειδή μιλάμε. Κοιτάξτε, εδώ να τα πούμε όλα τώρα στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε έναν ρωσικής καταγωγής Έλληνα, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος θέλει να αποκτήσει κανάλι. Έχουμε συγκεκριμένες διασυνδέσεις και συμμαχίες στο πολιτικό φάσμα. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία, η οποία δείχνει να οδεύει προς την αυτοδυναμία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ό,τι σημαίνουν αυτές. Έχουμε διάφορα. Θα τα δούμε. Εδώ έχετε μελετήσει αυτήν την άποψη των κάποιων Ελλήνων ότι οι ξένοι καθορίζουν τα πράγματα? Έχουμε μια παρεμφερή ερώτηση, την οποία θα δούμε. Καλά, βλέπω εδώ μια πολύ δυναμική άποψη. Στην επόμενη ερώτηση, κύριε Παπαγιαννίδη, στην επόμενη ερώτηση. Θα το δούμε αμέσως μετά. Ναι, όχι, δεν είμαι άφωνος, γιατί ακριβώς νομίζω ότι αρχίζει και αναδύεται χωρίς καν να δούμε την κάρτα. Ναι, διεθνές φαινόμενο. Όχι τον Άρη. Αυτό που ήθελα να αναδείξω είναι να πούμε λίγο ποια είναι η πληθυσμιακή ομάδα, η οποία είναι η πιο ρωσόφιλη από όλες. Αν αφαιρέσουμε τα κόμματα. Ενδιαφέρον αυτό. Ποια είναι? Οι αγρότες. Οι αγρότες. Οι μισοί αγρότες θέλουν να συμμαχήσουμε με τη Ρωσία. Παρά το εμπάργκο. Με ποια λογική? Δεν ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, λοιπόν, όλα αυτά η ερμηνεία είναι πραγματικά. Να αφήνουμε σε εσάς το χέρι. Σε όλες τις απαντήσεις στους αγρότες βάζουν ένα έτσι σουρεαλιστικό. Νομίζω ότι είναι ένα συναισθηματικό στοιχείο που υπάρχει, η ταύτιση με, με τον ορθόδοξο τόξο κτλ. Αυτά πάντα υπήρχαν, δεν είναι καινούργια πράγματα. Λοιπόν, δεν θέλω αυτά να τα σχολιάσω. Θέλω λίγο να γυρίσω σε αυτά τα δεξιά κόμματα που είτε. Στα πέραν προς τα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία παίρνουν λεφτά από τον Πούτιν, από τους εντολοδόχους. Στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όχι, στην Ελλάδα λέμε. Καλά, δεν υπάρχει ακόμα κάτι τέτοιο. Λέμε. Σενάρια. Σενάρια. Όλα αυτά τα σενάρια τα οποία λέγονται ότι έρχονται λεφτά από τον Πούτιν, διότι δεν μπορούν να εξηγήσουν οι άνθρωποι πώς συγκεκριμένα πρόσωπα
δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, έχουν βρει ξαφνικά την οικονομική άνεση να στείλουν ένα κόμμα και να κινούνται μέσα σε κάποιες προδιαγραφές οι οποίες είτε βλέπουν προς τον Πούτιν είτε δεν ξέρω πού αλλού. Είναι πάρα πολλά μικρά δεξιά κόμματα τα οποία τι έχουν καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχει αποδεχθεί και μια δυναμική. Βέβαια όλα αυτά μα λίγες, μα περισσότερες ψήφους θα αφαιρέσουν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα αφαιρέσουν ούτε από τη Χρυσή Αυγή, ούτε από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Και εν πάση περιπτώσει αυτό υποθέτω ότι στη Νέα Δημοκρατία εξετάζεται ως ένα νέο φαινόμενο στο πολιτικό σκηνικό. Και θα δούμε τώρα αν έχουν και κάποιες λοιπόν, στρατηγικές. Για πάμε να δούμε. Έθεσε κάτι ο κύριος Παπαγιαννίδης πριν και νομίζω ότι μπορεί να μας πάει στην επόμενη κάρτα που θα για δούμε. Για να δούμε την κάρτα. Για να δω την επόμενη κάρτα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν, κύριε Πιερακάκη, τι ρωτήσατε εδώ, πιστεύετε πώς το σκεφτήκατε ότι αυτό. Μυστικές οργανώσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που δούλουν στο παρασκήνιο και κινούν τα νήματα. Θέλαμε να μετρήσουμε όλες αυτές τις συζητήσεις περί συνωμοσιολογίας, αυτά που συζητάμε τελευταία. Τι σημαίνει όμως μυστικές οργανώσεις τώρα, ξέρετε, γιατί είναι εντυπωσιακά ψηλό το ποσοστό, 80%. Και εδώ πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση. Δηλαδή, ο άλλος που το ρωτάς αυτό, μήπως η πιο εύκολη απάντηση είναι να πει ναι, μάλλον θα υπάρχουν. Και άνθρωποι καθόλου γιατί ορθολογιστές μπορεί να απαντήσουν ναι, εντάξει. Ναι, αυτό λέω γιατί. Αυτό αποτελεί ορθολογισμό, έχω τελείως διαφορετική γνώση του λόγου. Εμείς θα απαντούσαμε όχι. Απλώς. Υπάρχει 80% είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Πάντως νομίζω ότι κάτι βλέπουν οι άνθρωποι σε αυτή την ερώτηση που δεν είναι τόσο που δεν το βλέπουμε έτσι, εμείς. παράλογο όπως εμάς μας φαίνεται. Κάτι άλλο απαντάνε προφανώς για να φτάνει αυτό το τρελό αποτέλεσμα. Είναι πλειοψηφικό σε όλες τις ομάδες. Είναι πλειοψηφικό σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα κόμματα γιατί τα είδα τα στοιχεία. Μου επιτρέπετε να προτείνω μια ποιοτική έρευνα. Ναι. Πίσω από αυτό μπορεί, νομίζω και με άλλες κάρτες, να κρύβεται εγώ δεν φταίω. Άλλοι φταίνε. Αυτά που παθαίνω και τα οποία είδαμε πριν. Η αποποίηση ευθύνη. Είναι εκείνη. Η συνωμοσιολογία πάει με αυτό. Βεβαίως υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις όσον αφορά την κρίση. Κάναμε τέτοιες ερωτήσεις για το ποιος ευθύνεται για την κρίση. Και αποδέχονται την ευθύνη. Αποδεχόμαστε σαν λαό ότι η ευθύνη είναι. Ποσοστό 62% λένε ότι η ευθύνη είναι τα δικά μας λάθη και ο δικός μας τρόπος ζωής. Έχει αυξηθεί αυτό τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι περίπου ίδιο. Όχι, έχει αυξηθεί η τάση με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βάλαμε λίγο, ρημάσαμε. Παραμένει περίπου ίδιο, πάντα και είναι στη λογική του μαζί τα φάγαμε, του Παγκαλού. Καλά βέβαια, όταν λέμε ποιοι φταίνε γι' αυτό, ποιοι είμαστε εμείς, αποδίδουμε σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη σε ελληνικές κυβερνήσεις, συντριπτικά. Ναι, παρά στον εαυτό μας. Αλλά στο πολιτικό σύστημα. Αυτό το 80% σε μεγάλο βαθμό κρύβει μέσα τους και ανθρώπους που απαντάνε φιλοευρωπαϊκά σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Πάντως, ξέρετε, δεν είμαστε οι μόνοι που αποδίδουμε την ευθύνη στο πολιτικό μας σύστημα. Δηλαδή, ήμασταν στο Βέλγιο τώρα με την Χριστίνα αυτές τις μέρες, μιλούσαμε με κόσμο εκεί. Όπου λέγαμε ότι είμαστε Έλληνες, μας λέγανε όλοι τι κρίμα, τι ωραία χώρα η Ελλάδα, τι καλοί άνθρωποι οι Έλληνες και πόσο λάθος πολιτικούς έχετε και σας φαίνανε μέχρι εδώ. Δηλαδή έχουν πιστεί και έξω. Δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε μόνο εμείς. Πάντως αυτό το 80% οφείλουμε να σας πούμε ότι και εμάς μας εξέπληξε. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ. Το επόμενο δεν ξέρω πόσο σας εξέπληξε. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση ομολογώ. Δεν ξέρω πώς τη σκεφτήκατε. Είναι αυτονόητη. Θέλαμε να δούμε πόσοι πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν. Ναι, και πώς το ρωτήσατε έχει ενδιαφέρον. Διότι εντάξει, ήμουν περίεργος να δω, ρωτάτε, μας ψεκάζουν. Θα δούμε όμως πώς το ρωτήσατε. Η ακριβή διατύπωση είναι και τι θεωρείτε πως είναι τα ορατά ίχνη που αφήνει το αεροπλάνο στον ουρανό. Οι επιλογές ήταν υδρατμή ή αέρια ψεκασμού. Αρκετά ξεκάθαρη. Ναι. Και ένα 26,5% του πληθυσμού πιστεύει ότι είναι αέρια ψεκασμού. Εγώ ομολογώ θα ήμουν στο δεν γνωρίζω, δεν απαντώ γιατί και η υδρατμή δεν θα μπορούσα να πω με σιγουριά. Είναι αρκετά ψηλό, είναι ένα στους 10 η απάντηση ότι δεν ξέρει, δεν απαντά. Και άρα χωράτε σε αυτό. Ποια είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακή κατηγορία. Νομίζω ότι ενδιαφέρον η κομματική. την έχουμε νομίζω την κομματική εδώ προέλευση. Για να τη δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, για δείτε εδώ. Στους ψεκασμούς που, για πείτε. Αρία ψεκασμού λοιπόν λένε στο ΣΥΡΙΖΑ 29,9%. Η Δημοκρατία 20,7%, στη Χρυσή Αυγή είναι πλειοψηφικό. Προφανώς. 51,5% στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΚΕ, στο ποτάμι είναι πολύ χαμηλό, στην Ένωση Κεντρών 25% αρκετά χαμηλά και στους Ανεξάρτητους Έλληνες 37%. Και αυτή θέλω να πω η θεωρία πάντως που λέει ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι το κόμμα που κυρίως πιστεύουν οι ψηφοφόροι τους στους ψεκασμούς, καταραίει εδώ, διότι 37% είναι, 29% είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, 20% είναι στη Νέα Δημοκρατία, μην νομίζετε. Και εδώ είναι μια κλασική ερώτηση όπου βλέπουμε πολύ ψηλά ποσοστά σε αυτούς που έχουν χαμηλή που έχουν αποδητήριο δημοτικού.
Μόνο εκεί είναι πλειοψηφικά από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γενικώς ο ψεκασμός έχει αποτέλεσμα περισσότερο στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, φαίνεται. Οι άλλοι είναι λιγότερο ευάλωτοι. Να πούμε βέβαια ότι είναι αυτό προσδιορίζοντα ως ακροδεξί. Στην αποβλακοποίηση. Εκεί είναι 74%. Ναι. Εκεί αυτό που είναι σημαντικό είναι να πούμε ότι τέτοιες απόψεις υπάρχουν παντού. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Η συνωμοσιολογία είναι διεθνές φαινόμενο. Άνθρωποι πιστεύουν πράγματα. Έχει ενδιαφέρον μια άλλη ερώτηση. Τους ρωτήσαμε από πού ενημερώνεστε κυρίως. Ένα 53% των Ελλήνων ενημερώνεται πλέον κυρίως από το ίντερνετ. Ναι. Είναι το πρώτο μέσο. Μόνο αυτό πόσο έχει επηρεάσει, αυτό τέτοιου τύπου απαντήσεις. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι ενημερώνονται πια από το ίντερνετ κυρίως. Και εκεί υπάρχει λιγότερο φίλτρο. Σωστά. Έτσι, δηλαδή θα έλεγα καθόλου φίλτρο. Είναι προσωπικό το φίλτρο. Βάζεις μόνο σου το φίλτρο, ακριβώς. Ναι. Βλέπεις μόνο αυτά που θέλεις. Όχι μόνο φίλτρο δεν υπάρχει, αλλά εγκλωβίζεσαι σε αυτά τα οποία πιστεύεις. Δηλαδή, πηγαίνεις στα site και στο ίντερνετ το οποίο ταιριάζει με τις δικές σου απόψεις, τις οποίες τις υπερενισχύει. Έτσι. Δηλαδή, πιστεύεις στον ψεκασμό, θα πας στα site τον ψεκασμό. Ενώ στην τηλεόραση. Ενώ στην τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στην ΕΡΤ, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσεις και μια άλλη άποψη να πούμε, για να μην πω στα ιδιωτικά κανάλια. Εδώ όμως έχουμε ένα 29% στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα 20% στο υποτίθεται Ευρωπαϊκό Κόμμα με Νέα Δημοκρατία, 37% ΑΝΕΛ. Υψηλά ποσοστά, δηλαδή κατά μέσο όρο, άμα τους μαζέψουμε όλους μαζί, είναι ένα 25% του ελληνικού πληθυσμού που πιστεύει ότι μας ξεχνάζει. 26,5. Καλά, με συγχωρείς, όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας, έλεγε στον ελληνικό λαό ότι θα μας παρακαλούν για να μας δανείσουν. Θα μας παρακαλεί η Μέρκελ να μας δίνει τα δισεκατομμύρια και εμείς θα της λέμε όχι, δεν τα θέλουμε. Καλά, αυτό εντάξει, τώρα άλλο αυτό, άλλο ψεκασμός, άλλο αυτό, άλλο ψεκασμός. Κύριε Πιερακάκη, θέλετε να πείτε κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα? Εμένα πάνω σε ερώτηση, ταξιτζής. Λέει, κυρία Κοραή, θέλω να σας το πω, λέω ότι μας ψεκάζουν. Λέω, τι ώρα? Και τέταρτο και δέκα, τι ώρα? Εσύ δεν χρειάζεται ψεκάσμο, ταξιτζή μου, έπρεπε να το πεις. Λοιπόν, το χημικό θα παρακαλώ, παρακαλώ, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα. Μην είμαστε απαξιωτικοί με τον κόσμο, με το τι πιστεύω. Όχι, το πιστεύω αυτό. Δεν γίνεται τώρα να πιστεύουμε σήμερα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό, ότι είναι τζάμπα το χημικό, τζάμπα το κόσμος. Δεν μπορεί να είμαστε χαλαροί σε αυτό το πράγμα. Ωραία, διάλειμμα και γυρίζουμε μετά να δούμε πώς αποτυπώνονται διάφορες έννοιες, θετικά ή αρνητικά. Δηλαδή, όταν λέω έννοιες, εννοώ σημαντικά πράγματα. Ας πούμε, κύριε Βιερακάκη, παράδειγμα, για πείτε μου μία. Θα το δούμε το διάλειμμα. Το δούμε το διάλειμμα, ωραία. Μετά και θα δούμε επίσης και τι εμπιστοσύνη έχουμε στους θεσμούς. Και ποιοι θεσμοί είναι αυτοί που είναι ψηλά και ποιοι θεσμοί είναι αυτοί που είναι χαμηλά. Τους χαμηλά μπορείτε να τους υποθέσετε. Λοιπόν, μετά. Άνθιμος, το διάλειμμα. Λοιπόν, επανήλθαμε. Θέλω να δούμε τώρα μία κάρτα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ρωτάτε, διαβάζετε ορισμένες λέξεις και βάζετε τον κόσμο να πει εάν για εσάς προσωπικά αντιπροσωπεύουν κάτι καλό ή κάτι κακό. Ναι. Λοιπόν. Ρωτήσαμε λοιπόν κατά πόσον ο καπιταλισμός είναι κάτι καλό ή κακό. Ναι. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι συντριπτικά είναι το 33,3% θεωρεί τον καπιταλισμό κάτι καλό. Το 58,8% είναι κάτι αρνητικό. Κακός ο καπιταλισμός λοιπόν. Ναι, ακριβώς. Κακός και ο κομμουνισμός. Κακός και ο κομμουνισμός, χειρότερος. Η αριστερά είναι πιο θετική, είναι 37,4%. Αλλά κακιά και αυτή. Ναι, αλλά σας έχω εγώ την επόμενη κάρτα. Ακριβώς, την εξέλιξη της έννοιας μέσα στον χρόνο. Η δεξιά είναι κοντά στο 35,5% τα θετικά της. Ριζοσπαστισμός 28% θετικά και ο σοσιαλισμός το καλό. Ο σοσιαλισμός εξακολουθεί να είναι το μόνο καλό. Το απόλυτο καλό. Ο σοσιαλισμός, μάλιστα. Για να δούμε τώρα τη σύγκριση με τις προηγούμενες έρευνες, γιατί εκεί είναι το ωραίο τώρα. Λοιπόν, ουσιαστικά... Για να δούμε την επόμενη κάρτα, λοιπόν. Ένα είναι το συμπέρασμα εδώ. Ναι. Αριστερά δεν βάλατε. Το θεαματικό. Το τρίτο, το είπε τώρα. Ναι. Το συμπέρασμα είναι η πτώση της έννοιας αριστερά. Και η βελτίωση της έννοιας του καπιταλισμού. Είναι χαμηλά ο καπιταλισμός, αλλά στην πραγματικότητα από το 23,9% τον Απρίλιο του 2015 ανέβηκε στο 33,3%. Για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη σύγκριση με τις προηγούμενες έρευνες που έχετε κάνει. Λοιπόν, ο καπιταλισμός, για να τα λέω εγώ να τα καταλάβουμε, ανεβαίνει στην εκτίμηση του κόσμου, ναι ή όχι? Ναι. Έχει πάει στο 33% από το 27 που ήταν όταν τον ξεκινήσατε, 23, κάτι τέτοιο. Ήταν στο 23,9. Και αυτό πάει παράλληλα με τις απαντήσεις στα οικονομικά που θα δούμε. Μπράβο. Ο κομμουνισμός επίσης ανεβαίνει. Διότι είχε πέσει πολύ όταν, ειδικά το Σεπτέμβρη που ο ΣΥΡΙΖΑ
Έκανε τις επαναληπτικές εκλογές, είχε πέσει ο κομμουνισμός, τώρα ανεβαίνει ξανά ο κομμουνισμός. Και επανέρχεται χοντρικά στα επίπεδα που είχε τον πρώτο. Κοιτάξτε η αριστερά τώρα τι έχει πάθει με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρώτη μέτρηση η αριστερά ήταν στο 52,5. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη μέτρηση έγινε τον Απρίλιο του 2015. Τον Απρίλιο του 2015 λοιπόν η έννοια αριστερά, Χριστίνα, ήταν πρώτη. Η δημοφιλέστερη. Και τώρα έχει χάσει μέσα σε 1,5 χρόνο 15 μονάδες. Μόνο που δεν φταίει η αριστερά. Φταίνε από αυτούς οι οποίοι ευαγγελίζονται την αριστερά για να περάσουν αυτά τα εκτρώματα. Νομίζω και αυτό είναι το θετικό της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η δεξιά είναι σταθερή. Η αριστερά ως ιδεολογία είναι μια ιδεολογία με κοινωνική ευαισθησία. Για πρώτη και δεύτερη φορά κυβέρνηση της ΕΕ. Η έννοια του ριζοσπαστισμού επίσης φαίνεται να πέφτει από το 40,5% στο 28%, ενώ ο σοσιαλισμός έχει οριακά ανέβει από το 58,5% στην πρώτη μέτρηση, έχει φτάσει στο 62,1%. Να πούμε εδώ ότι σε αυτή την κάρτα και στην επόμενη, όπου ρωτάμε να μας πούν αν κάποια πράγματα είναι καλό ή κακό, δεν είναι καλός τρόπος αυτός να εκτιμήσουμε τις τάσεις των Ελλήνων απέναντι σε έννοιες και θεσμούς και ιδεολογίες. Είναι απλά κάτι ενδεικτικό, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει συγκριτικά και σε βάθος χρόνου. Αλλά παίρνοντας αυτές τις απαντήσεις και δοκιμάζοντάς τις με άλλες απαντήσεις για να δούμε λίγο πιο σφαιρικά αντιλήψεις και εικόνες. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα εδώ για το αν θεωρούν καλό ή κακό τον κομμουνισμό, ποια είναι η στάση του Έλληνα απέναντι στον κομμουνισμό. Και βέβαια δεν μπορούμε να βγάλουμε το ίδιο συμπέρασμα απέναντι στον σοσιαλισμό. Γιατί άλλο καταλαβαίνει ο ένας. Αυτό θέλει ποιοτική μελέτη αυτό που για να το καταλάβει περισσότερο. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται. Πάντως στις χώρες που ζήσανε τον κομμουνισμό, τα ποσοστά είναι κάτω από το 5% στην Ανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, εντάξει, εδώ μιλάμε για εμάς. Το ευτυχήσαμε παρά που το προσπαθήσαμε να μην το ζήσουμε. Λοιπόν, θέλω να δούμε τι γίνεται με τους θεσμούς τώρα. Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι πολλοί οι θεσμοί, υπάρχουν 4-5 κάρτες να πω. Και πρέπει να δούμε τώρα και να μας βοηθήσετε λίγο εδώ εσείς που έχετε κάνει την έρευνα με τα νούμερα. Κύριε Γεωργακόπουλο, δεν ξέρω αν μπορείτε να τα... Πολύ ευχαριστώ. Στην Προεδρία της Δημοκρατίας, λοιπόν, τους ρωτήσαμε αν τους εμπιστεύονται πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου. Θα σας πω το πολύ, κυρίως για να μην βγάλουμε το άθροισμα, ή αν θέλετε μπορώ να σας πω και το άθροισμα για το τελικό, το πολύ και το αρκετά. Για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι 56,5. Θέλετε να πούμε τώρα για τη σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Παραμένει λίγο σταθερή. Σταθερή λοιπόν η Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως ήταν από το ξεκίνημα του θεσμού, έτσι, περίπου το ίδιο. Δεν παραμένει σταθερός ο θεσμός του Πρωθυπουργού, όπου τώρα οι θετικές γνώμες είναι στο 44%, 44,1%. Από ενώ 71,2% τον Απρίλιο του 2015. 71,2% είχε τότε ο θεσμός του Πρωθυπουργού, ήταν οι πρώτοι μήνες του Τσίπρα στην εξουσία. Έχει πάει στο 44% ο θεσμός. Έτσι, το ίδιο φαινόμενο. Έχει σχέση με το πρόσωπο. Κατάρρευση, έτσι. Είναι αρκετά μεγάλη κατάρρευση. Μέσα σε δύο χρόνια. Είναι διαπτώσεις, έχει και ο θεσμός κυβέρνησης. Το ίδιο φαινόμενο από 62,5% τον Απρίλιο του 2015 στο 39,3% σήμερα. Να σας σταματήσω ένα λεπτό για το εκπληκτικό. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, που είναι μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο και στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Αυτό που εγώ θα μετέφρασα παράταμε. Είναι πολύ περίεργο ποσοστό. Δεν ξέρω, δεν απαντώ αν εμπιστεύομαι ή όχι. Την κυβέρνησή μου με εντυπωσιάζει. Σε αυτή την έρευνα το μεγαλύτερο τέτοιο ποσοστό εμφανίζεται στα πολιτικά κόμματα, όπου οι μισοί απάντησαν «δεν ξέρω, δεν απαντώ». Θα το δούμε μετά. Μην συγγνώμη που έδωσα. Περιφερειάρχες. Ζητήσαμε πώς εμπιστεύονται τους περιφερειάρχες. Αυτό δεν το είχαμε ζητήσει πέρσι. Φέτος το ποσοστό είναι στο 44%. Οπα. Για τους, έχουμε προχωρήσει παρακάτω στην τηλεόραση. Πήγαμε πάλι πίσω στον Δήμαρχο. Το Δήμαρχο τον εμπιστεύονται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, άνω του 50% οι πολίτες. Συνεχίζοντας. Κάτι παίρνω. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Στο κοινοβούλιο. Εδώ έχουμε μία μικρή υποχώρηση. Το 42,3% δηλώνουν ότι εμπιστεύονται το κοινοβούλιο, από 50,5% τον Απρίλιο του 2015. Ναι. Για τη δικαιοσύνη, που είναι πολύ ενδιαφέρον παραδοσιακά, η δικαιοσύνη έχει αρκετά υψηλά ποσοστά αποδοχής. Μένει σταθερή, από 50,8% τον Απρίλιο του 2015 είναι στο 55,3%. Και πάλι κάποιοι θεσμοί, όπως της δικαιοσύνης και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, από παλαιότερες έρευνες παραδοσιακά, είναι πολύ υψηλά ποσοστά. Είναι πεσμένοι τώρα και οι δύο θεσμοί. Στο 50% της αποδοχής. Όντως. Μέσα στα 1,5 χρόνια που κάνουμε τις μετρήσεις δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή, αλλά σε σχέση με παλιές έρευνες. Βοήθησε και το ΣΤΕΜ την απόφασή του για τα κανάλια. Ναι, όντως. Για τα πολιτικά κόμματα είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά αποδοχής, το 17,4%
από 18,1 παραμένουν πολύ χαμηλά. Μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι θεσμοί που έχουν τη χαμηλότερη αποδοχή. Μάλιστα. Από το κοινό. Εδώ ένοπλες, τώρα δείτε, ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία έχουν δύο από τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι το δεύτερο και το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό εμπιστοσύνης. 81,3% οι ένοπλες δυνάμεις, 72,2% η αστυνομία. Βέβαια το στρατοσφαιρικό ποσοστό θα το δούμε μετά, είναι στην οικογένεια. Αν βέβαια ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο debate, το πήγε ο κ. Κερίδης. Λοιπόν, για πάμε. Με τον οικογένεια είναι θεσμός. Ναι. Αλλά το μετρήσαμε. Για πάμε να τα δούμε όλα και μετά μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Βλέπουμε ότι παντού υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Του μπερδεύει τους ερωτησέντες αυτή η ερώτηση. Ναι. Βλέπουμε για το, ότι το τραπεζικό σύστημα περίπου ένα στους τρεις το εμπιστεύεται, 29,5%. Σταθερό το ποσοστό. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε και capital controls και έχουμε μεσολαβήσει όλα αυτά. Και έχουν, είναι οι τράπεζες έχουν τόσο σοβαρά ποσοστό, προβλήματα. Ναι. Συνδικαλιστικές οργανώσεις πολύ χαμηλά. Είναι πάρα πολύ χαμηλά, πιο χαμηλά και από τις εκδοτικές οργανώσεις. Ναι. Είπαμε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα έχουν τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη. Είναι εντυπωσιακό ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι χαμηλότερα από τις εργοδοτικές οργανώσεις. Μόνο η τηλεόραση είναι λίγο παραπάνω και οι εργοδοτικές οργανώσεις λίγο παραπάνω και από αυτές. Και οι κυβερνητικές οργανώσεις επίσης έχουν χαμηλότερη εμπιστοσύνη. Η Εκκλησία παραδοσιακά επίσης είναι ένας από τους θεσμούς που έχει πολύ υψηλά ποσοστά αποδοχής. Εδώ βλέπουμε ότι είναι στο 49,5%. Μένει σταθερή στον 1,5 χρόνο που μετράμε. Αλλά παραδοσιακά θα περίμενε κανείς να είναι πιο ψηλά. Μη κυβερνητικές οργανώσεις στο 23,7%, ναι, θετικών απαντήσεων από 28,7%. Και βλέπουμε την οικογένεια που έχει μια καθολική αποδοχή σταθερή σε βάθος χρόνου. Όλοι αποδέχονται και πιστεύονται το θεσμό της οικογένειας. 97%. Και ειδικά σε περίοδο κρίσης, εδώ υπάρχει πια απογείωση πλέον του θεσμού της οικογένειας. Μένει σταθερό, δεν πάει παραπάνω. Η μόνη σταθερά που έχει ο καθένας. Που βέβαια είναι το debate που είπε και ο Κυριάκος για το αν η οικογένεια είναι θεσμός. Μπορούμε να την θεωρούμε ενός θεσμό, ειδικά για την Ελλάδα. Βέβαια, να πούμε ότι σε άλλες αντίστοιχες έρευνες στο εξωτερικό, η εμπιστοσύνη στο θεσμό της οικογένειας είναι χαμηλότερη. Πολύ χαμηλότερη. Μόνο στην Νότια Ευρώπη είναι τόσο. Βέβαια, αυτά πάνε μαζί. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι εμπιστευόμαστε τόσο πολύ την οικογένεια έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν εμπιστευόμαστε τους άλλους θεσμούς. Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είμαστε οικογενειοκρατούμενοι. Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στο 43%. Από 46% παραμένει περίπου σταθερή τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Διπλάσια από τα πολιτικά κόμματα. Πολύ μεγάλη από τα και έχει σημασία αυτό, διότι ο Έλληνας εμπιστεύεται περισσότερο, με όλη την κριτική που κάνει στις Βρυξέλλες, την εμπιστεύεται περισσότερο τις Βρυξέλλες από την Αθήνα. Κόμματα. Ναι, έτσι είναι. Και το οποίο είναι το αντίθετο από τη Βρετανία. Ναι. Και σε άλλες χώρες που είναι ευρωσκεπτικές. Και περισσότερο και από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Δεδομένου ότι οι μισοί νόμοι του κράτους προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι μισοί προέρχονται από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, φαίνεται ότι τους προτιμούν. Ανεξάρτητες αρχές, κράτος πρόνοιας. Είναι σε καλά επίπεδα, είναι γύρω στο 40%. Η τηλεόραση είναι σε πολύ χαμηλά νούμερα. Η τηλεόραση έχει κάτι κάπου κάτω της ή είναι η τελευταία? Η τηλεόραση, η τηλεόραση είναι τελευταία. Μαζί με τα πολιτικά κόμματα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι πολύ μικρές. Ανάμεσα στα διαφορετικού τύπου media είναι πρώτα το ίντερνετ, μετά είναι το ραδιόφωνο, μετά οι εφημερίδες και μετά η τηλεόραση. Μάλιστα. Και για έχω άλλη μία τελευταία κάρτα. Λοιπόν, εφημερίδες, να το εδώ φαίνεται αυτό που είπατε. Το ίντερνετ έχει μεγαλύτερη αποδοχή. Τα social media επίσης είναι περίπου στο επίπεδο των εφημερίδων. Πολλοί κόσμοι δεν τα εμπιστεύεται. Και να θυμίσω το άλλο μας έβριμα, ότι 53% των πολιτών ενημερώνονται πια κυρίως από το ίντερνετ. Μάλιστα. Λοιπόν, κεντρικό συμπέρασμα. Εδώ οι θεσμοί, οι παραδοσιακοί, οι συντηρητικοί θεσμοί, είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν πανηγυρικά. Βλέπω πρώτη την οικογένεια, δεύτερη τις ένοπλες δυνάμεις και τρίτη την αστυνομία. Ακριβώς. Που παραδοσιακά διαχρονικά έχουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης αυτοί οι θεσμοί. Επίσης, αυτό που βλέπουμε είναι ότι άλλοι θεσμοί, όπως η Προεδρία της Δημοκρατίας και η δικαιοσύνη, βρίσκονται σε. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλά όπως ήταν παλιά. Μάλιστα. Παλιά ήταν σε αντίστοιχα επίπεδα με τον στρατό και την αστυνομία. Κύριε Πιερακάκη, πώς το εξηγείτε αυτό? Υπάρχει συντηρητική στροφή, υπάρχει έτσι προβληματισμός και ίσως έλλειψη εμπιστοσύνης για άλλους θεσμούς και εξαντανακλάσεις ωφελούνται αυτοί? Πώς το εξηγείτε, τι γίνεται, τι συμβαίνει εδώ? Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι καταρχήν είμαστε σταθερά ουραγοί στη θεσμική εμπιστοσύνη σαν χώρα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό το λεγόμενο χαμηλό κοινωνικό κεφάλαιο με το οποίο ασχολούμαστε και με μια ξεχωριστή έρευνα αυτή την περίοδο. Κατά δεύτερον, οι μοναδικοί θεσμοί που βλέπουμε μεταβολές κατά τη διάρκεια του τελευταίου 1,5 χρόνου είναι Πρωθυπουργός, Κοινοβούλιο και πέρα από αυτό η κυβέρνηση.
Άρα αυτό είναι θέμα συγκυρίας. Πάντως παραδοσιακά η Ελλάδα πάσχει. Κομμάτι της ερμηνείας ίσως είναι αυτό που ο κ. Κερίδης. Έχει να κάνει με τη δομή της ελληνικής οικογένειας, της ελληνικής κοινωνίας. Είναι κάτι που το ψάχνουμε. Πάντως αυτή είναι μία από τις μεγάλες παράλληλες κρίσεις της χώρας. Το γεγονός ότι δεν εμπιστευόμαστε τίποτα και κανέναν πέρα από το πλαίσιο της οικογένειάς μας. Πολύ δύσκολα θα εμπιστευτούμε κάποιον άλλον. Και τους θεσμούς που λέμε ότι εμπιστευόμαστε, θα έλεγα ότι το κάνουμε λίγο επιφανειακά. Είναι μια εύκολη απάντηση να πεις να εμπιστεύουμε την αστυνομία, το στρατό. Το θέμα είναι σε βάθος αν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Δύο λεπτά. Η εμπιστοσύνη στην αστυνομία δεν είναι κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένο, έχω την αίσθηση, στη νεότερη Ελλάδα. Δεν ξέρω, τώρα έχετε συγκριτικά στοιχεία. Ήταν πάντα ψηλά. Στο στρατό και στην αστυνομία πάντα γιατί για λόγους εγκληματικών. Καλά, στο στρατό, ναι. Γιατί είναι και οι νοικοκυρέοι που πάντα είχαν μια λογική αυτή. Κύριε Παπαγιανίδη, στο δόγμα νόμος και τάξη. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια αντιθετική πρόταση ερμηνείας. Η οικογένεια έχει αυτήν την τεράστια αξιοπιστία γιατί είναι χρήσιμη. Είναι υπαρκτή και χρήσιμη, ειδικά στην περίοδο της κρίσης. Οι θεσμοί οι άλλοι που είχαν και διατηρούν ψηλή εμπιστοσύνη είναι οι θεσμοί που άσε καλύτερα. Διαφορετικά ο στρατός δεν χρησιμεύει σε κάτι. Χρησιμεύει το ιδεολόγημα πλην του να σταυρώνει τα αεροπλάνα όταν απογειώνονται. Ελπίζουμε ότι υπάρχει. Δεν έχει δοκιμαστεί. Σημαντικό πράγμα να μην έχει δοκιμαστεί ο στρατός. Αλλά η αστυνομία, έχω την εντύπωση ότι δεν χρησιμεύει στον καθημερινό άνθρωπο. Πρώτον, είναι πολύ διακριτική και απόμακρη. Πράγμα το οποίο εμένα με γεμίζει ευχαρίστηση. Πολλούς άλλους όχι. Είναι διακριτική η ελληνική αστυνομία. Και σαν τέτοια την εμπιστεύεται ο κόσμος. Η δικαιοσύνη, ας αφήσουμε την κουβέντα, δεν κάνει καλό. Πάντως, το δεύτερο μεγάλο συμπέρασμα είναι για τα μίντια. Τα μίντια είναι από τους βασικούς φορείς της κρίσης αυτής. Μα νομίζω ότι αν ρωτούσατε τους ανθρώπους, αν είναι θεσμοί τα μίντια, επειδή ο θεσμός είναι κάτι καλό, σας έλεγαν όχι, για όνομα του Θεού. Νομίζω ότι τα μίντια, να επιμείνουμε σε αυτό, είναι βασικό θύμα, αλλά και θήτης της κρίσης. Δηλαδή, είναι και υπεύθυνο. Υπεύθυνο του αλαλούμ που βλέπουμε, διότι πρόκειται περί ταραχής εν κρανίων σε μεγάλο βαθμό στους Έλληνες, οι οποίοι δεν θέλουν τον καπιταλισμό, αλλά είναι πολύ συντηρητικοί, θέλουν τον σοσιαλισμό, αλλά θέλουν και την αστυνομία κτλ. Όλες αυτές οι αντιφάσεις οι οποίες μας καθορίζουν ως έθνος έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια βλέπω με ευχαρίστηση ότι αυτό αρχίζει να αλλάζει. Βλέπω ότι το Action 24 είναι πρωτοπόρο σε αυτή την αλλαγή. Καλά, κύριε Κερί. Οφείλω να το πω ότι για πάρα πολλά χρόνια ο δημόσιος διάλογος στη χώρα μας κυριαρχούνταν και, από έναν λαϊκισμό, από μια σύγχυση, από μια παπαρολό να μην πω. Και είναι καλό να υπάρχουν οργανισμοί σαν τη διανέωση, σαν τη διανέωση που επιστημονικά και σε βάθος έρχονται να βάλουν τα πράγματα στην θέση τους. Χρειαζόμαστε περισσότερη τέτοια συζήτηση με τα πλαίσια, με το τι πάει σωστά, με το τι πάει λάθος. Πάντως, αν δεν υπήρχαν τα μίντια, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αυτή τη συζήτηση. Έτσι, Γιώργο, για να πω και εγώ. Και εγώ θέλω να πω κάτι για το Action. Όταν ξεκινάγαμε αυτή εντάξει, την εκπομπή. Εντάξει, μην λέμε τώρα για μας. Όχι, έχει σημασία. Όταν ξεκινούσαμε αυτή την εκπομπή, δεν ξέραμε τι απειθυχήσει θα έχει και σε τι επίπεδο. Τα έκανε ο Γιώργος, αλλά εμείς δικαιούμαστε να το λέμε για τον Γιώργο. Μια μικρή προσθήκη σε σχέση με αυτό που είπατε για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε άλλη ερώτηση, βλέπουμε τις θετικές γνώμες για το συνδικαλισμό να πέφτουν από τον Απρίλιο του 2015 και βλέπουμε απαντήσεις που σε πρώτη ανάγνωση θεωρήσαμε παράδοξες να αυξάνονται οι θετικές γνώμες για τις πολυεθνικές. Και στις οικονομικές απαντήσεις γενικά βλέπουμε μια φιλελευθερωποίηση. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στις οικονομικές απαντήσεις. Θα είσαστε και αύριο ή ένας από τους δυο σας ή και οι δυο σας θα δούμε.